ότι ανάμεσα στις δεσμεύσεις που πήραμε με την τετράμινη παράταση είναι να μην επιβαρύνουμε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Επομένως, από πού θα καλυφθεί αυτό το κόστος, ποια θα είναι τα ισοδύναμα μέτρα και σε ποιο βαθμό θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Όπως θα δούμε... Γιατί βλέπω ήδη σε διάφορες από τις προεκλογικές εξαγγελίες ότι μετατίθενται στο χρόνο τώρα. Ο κατώτατος μισθός πάει πίσω. Δεν είναι κακό αυτό, ξέρεις. Όταν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ πάει πίσω. Όταν έχουμε νέα δεδομένα, γιατί μην ξεχνάς ότι βρισκόμαστε σε μια κάπως διαφορετική κατάσταση σήμερα από ότι το Σεπτέμβριο. Έχει υπάρξει μια εξέλιξη. Είχαμε μια κυβέρνηση που το Δεκέμβριο επένδυσε στην ανασφάλεια του κόσμου και σε μια, αν θέλεις, προσπάθεια να θορυβηθεί ο κόσμος και να τραβήξει τις καταθέσεις του από τις τράπεζες. Πριν γίνουμε κυβέρνηση. Σου θυμίζω ότι και η κυβέρνηση Σαμαρά, ακόμα και σήμερα, αν τους ρωτήσεις γιατί δεν κάνατε τα 18 σημεία της επαναδιαπραγμάτευσης, κάνατε μόνο μερικά και αφήσατε τα υπόλοιπα, σου απαντούν δεν εξαντλήσαμε την τετραετία, ήταν πρόγραμμα με ορίζοντα τετραετίας. Εσείς όμως, για ορισμένα μας είχατε πει ότι θα γίνουν αμέσως. Για τον κατώτατο μισθό, για τις 12.000 αφορολόγητο, για την κατάργηση του έμφυα, για αυτά μας είπατε ότι θα γίνουν. Και ρωτώ, Νικό, τι θα γίνει με αυτά. Την περίοδο της Θεσσαλονίκης, θέλω να σου θυμίσω κάτι. Δεν διέβλεπε κανείς, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο σημερινός πρωθυπουργός, ότι θα είχαμε μία κυβέρνηση η οποία στην πορεία για τις εκλογές θα επένδυε στην αστάθεια, λέγοντας στον ελληνικό λαό τι. Ότι αν εκλεγούμε εμείς, και ήταν ξεκάθαρο θα εκλεγούμε εμείς από τις δημοσκοπήσεις, τα ATM ήταν κλειστά την επόμενη μέρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ευρωπαϊκή ιστορία. Κυβέρνηση να επενδύει για να κρατηθεί στην εξουσία σε μία τραπεζική κρίση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και την επόμενη που εκλεγήκαμε, είχαμε την προσπάθεια ασφυξίας της κυβέρνησής μας. Πάντως σας θυμίζω, μέσα και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αγαπητέ μου Υπουργέ, οπότε καταλαβαίνεις ότι. Σας θυμίζω, Υπουργέ μου, και τη δήλωσή σου περί αίματος και δακρύων. Νομίζω ότι ήταν σχετικά καλή εκείνη η δήλωσή μου. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μετανιώνω, γιατί ουσιαστικά είχα προειδεάσει. Πάντως αυτό λέω και εγώ τώρα. Μία κυβέρνηση της αριστεράς. Αυτό λέω και εγώ τώρα. Μία κυβέρνηση της αριστεράς, η οποία θέλει να αλλάξει τη συζήτηση στο επίπεδο του Eurogroup, θα πρέπει να είναι έτοιμη για θυσίες. Και εμείς έχουμε θυσιάσει πολλά πράγματα μέχρι τώρα. Καταρχάς, έχουμε θυσιάσει την υγεία μας. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, γιατί είμαστε συνεχώς στις διαβουλεύσεις, στις διαπραγματεύσεις, μέσα στο Eurogroup, έξω από το Eurogroup, στο Euro Working Group. Δεν πειράζει. Ήταν απαραίτητο για να αλλάξουν οι όροι της συζήτησης στην Ευρώπη. Αυτό το πετύχαμε. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το πετυχαίνουμε. Παράλληλα, προσπαθούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι οι μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την ελληνική κοινωνία, να γίνουν προσεκτικά, να μην βιαστούμε, Νίκο, για να αποδείξουμε ότι τη δεύτερη εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, και να μην βιαστούμε να υποκύψουμε στην σαγίνη της, αν θέλεις, δημοφιλίας την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε μια μεγάλη δημοφιλία, όπως βλέπεις και από τις δημοσκοπήσεις, και να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα στην αρχή, υπονομεύοντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Γιατί η διαπραγμάτευση έχει πολλά θετικά για μας. Εγώ δεν πήγα στις Βρυξέλλες για να κάνω ρήξη. Τη διανοήθηκα τη ρήξη για να γίνει μια καλή συμφωνία. Και καλή συμφωνία θέλει τώρα και σχέσεις εμπιστοσύνης. Εάν λοιπόν χρειαστεί το αφορολόγητο να εισαχθεί βήμα-βήμα μέχρι το τέλος του 2015, έτσι θα πρέπει να γίνει. Και να σου το πω διαφορετικά. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθεί? Δεν θα είναι μεγαλύτερες πιθανότητες να υλοποιηθεί μέσα από μια, αν θέλεις, λελογισμένη διαπραγμάτευση, η οποία θα οδηγήσει τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο σε μια συμφωνία που θα μας οδηγήσει στην ανάκαμψη? Νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία λέμε. Αλλά με ρώτησε για την ανθρωπιστική κρίση. Θα δεις το νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται αύριο. Και αύριο θα βγει στη δημοσιότητα, αν δεν κάνω λάθος. Το υπέγραψα πριν έρθω. Νομίζω αύριο. Το υπέγραψα πριν έρθω εδώ, οπότε μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα το δείτε αύριο. Είναι όπως το φαντάζεσαι. Εισάγουμε μία σειρά από μέτρα κατά πολέμηση της απόλυτης φτώχειας, της πείνας, της έλλειψης στέγης και της ενεργειακής ανεπάρκειας, η οποία ξεκινάει αμέσως, αλλά εξελίσσεται σταδιακά. Το κόστος, έτσι όπως εμείς το υπολογίζουμε,
Είναι ένας πρόχειρος υπολογισμός τώρα, αυτή τη στιγμή. Θα μπορώ να σου πω πολύ περισσότερα τις επόμενες μέρες. Στην αρχή είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια, τα οποία είναι ένα απειροελάχιστο ποσό, αν κρίνεις στη βάση της ηθικής υποχρέωσης που έχουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήδη έχουμε βρει πόρους από υπάρχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήδη έχουμε κάνει εξοικονομήσεις μέσα από το σύστημα ανάθεσης διαγωνισμών, που στόχο έχουν αυτό που είπες, ισοδύναμα. Και παράλληλα είμαστε σε συζητήσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για την ακρίβεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για περαιτέρω χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Ξέρεις, Νίκο, οι εταίροι μας έχουν τύψεις γι' αυτό. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το πρόγραμμα προσαρμογής, το μνημόνιο των τελευταίων ετών, ήταν το λάθος φάρμακο. Ήταν τοξικό. Και δημιούργησε παράπλευρες απώλειες στους δρόμους των πόλεών μας και ιδίως αυτή την σιωπηλή απόγνωση που δεν τη βλέπεις στους δρόμους, αλλά είναι μέσα στα διαμερίσματα, πολλά από αυτά τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με τη ΔΕΗ. Άνθρωποι, το ξέρεις, αυτή τη στιγμή έχουμε 3,5 εκατομμύρια συνανθρώπους μας που χρωστάνε στην εφορία κάτω από 3.000 ευρώ και δεν μπορούν να. Όχι επειδή είναι κακοπληρωτές, αλλά δεν μπορεί να το αποπληρώσουν. Αυτά είναι τα προϊόντα της πτωχοποίησης της χώρας μέσα από μια μνημονιακή διαδικασία. Με τις 100 δόσεις, τι θα γίνει, για παράδειγμα? Προχωράμε. Προχωράμε. Αλλά θα μου επιτρέψεις να μην αποκαλύψω τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου, γιατί είναι υπό εξέλιξη πολύ σύντομα και υπό συζήτηση και με τους εταίρους μας. Γιατί έχουν κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις και εκείνοι. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις. Ένφια. Θα σου πω για τον ένφια. Αλλά για τις ληξιπρόθεσμες όφυλες. Θέλω να σου πω το εξής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ένα συνδυασμό στόχων. Από τη μία μεριά, να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να αρχίσουν να αποπληρώνουν, να νιώσουν και αυτοί ότι έχουν επανενταχθεί στην κοινωνία και στο κράτος. Και να υπάρξει και δημόσιο έσοδο. Και να υπάρξει και ισοδοχή. Είναι και ηθικό όμως ταυτόχρονα. Κάποιος ο οποίος είναι αποκλεισμένος από την εφορία, επειδή δεν μπορεί για 1.000 ευρώ, 500 ευρώ να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και οι συμπολίτες μας, οι οποίοι πλήρωσαν τις οφειλές τους στην ώρα τους. Και δεν πρέπει να τους κάνουμε να νιώσουν ότι είναι κορόιδα και ότι είναι ανόητοι και ότι αν δεν είχαν πληρώσει θα είχε κουρευτεί και το κεφάλαιό τους, για παράδειγμα. Οπότε αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ σημαντικός και τον δουλεύουμε πολύ συστηματικά αυτή τη στιγμή, όσο αφορά τον ένφια. Ο ένφια είναι ένας απαράδεκτος φόρος. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι με την πτωχοποίηση. Και αντισυνταγματικός. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν είμαι νομικός και δεν θέλω να λέω πράγματα που εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Το συνταγματικό κομμάτι δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν κάποιος έχει ένα διαμέρισμα το οποίο ούτε να τον νοικιάσει μπορεί, δεν ούτε να το πουλήσει εισόδημα και του βάζεις φόρο, έτσι. Κάποτε αυτά η δεξιά παράταξη τα θεωρούσε ότι μόνο οι κομμουνιστές μπορούν να το κάνουν. Τώρα έκανε μια δεξιά παράταξη. Πρόλαβε εκεί. Από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζουμε το θέμα. Έχουμε μια δέσμευση απέναντι στους εταίρους μας για το επόμενο τετράμινο, όσο γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση, ότι δεν θα κάνουμε μονομερείς κινήσεις με σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, αρνητικό αντίκτυπο. Επομένως, θα πληρώσουμε έμφυα και για το 2015. Αυτό που θα σου απαντήσω ευθαρσώς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε τον έμφυα στο προοδευτικότερο, για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που μόλις είπαμε. Αλλά μπορεί να πάρει και ένα και δύο και τρεις μήνες. Και επειδή το κράτος έχει συνέχεια, ένας νόμος αλλάζει μόνο με ένα νέο νόμο. Οπότε μέχρι να αλλάξει ο νόμος του έμφυα, που θα τον αλλάξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, ισχύει ο προηγούμενος. Και είναι πατριωτικό καθήκον όσων έχουν να πληρώνουν, να πληρώνουν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, όσο και να διαφωνούμε με τη διάρθρωσή του. Τώρα θέλω να ρωτήσω για τον αδήλωτο πλούτο.